Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Υψηλό πεδίο πιέσεων θα καλύψει και τις επόμενες ημέρες στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες στη χώρα μας. Εκτός από την καλοκαιρία, ο υδράγυρος μεσοβδόμαδα θα φλερτάρει ακόμα και με τους 30 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Για αύριο, λοιπόν, Τετάρτη, περιμένουμε πρωινές ομίχλες στα βόρεια και λίγες νεφώσεις πάνω από τους ορεινούς όγκους των ηπειρωτικών περιοχών. Το βορειοδυτικό ρεύμα θα φτάσει τοπικά τα 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται αίθριος ουρανός, με τα βλητή άνοιγμα μέχρι 4 μποφόρ, λίγη υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς. Λιακάδα θα έχει και Θεσσαλονίκη, με τα βλητή άνοιγμα μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό, χαμηλές τιμές υγρασίας, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία αναμένονται μόνο λίγες νεφώσεις. Στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα τα θερμόμετρα θα φτάσουν το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Βόλο νωρίς το πρωί ο υδράγυρος θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς. Πολλές ώρες με ήλιο περιμένουμε και στη Στερεά και την Εύβοια. Στη Λιβαδιά ο υδράγυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 23 βαθμούς Κελσίου και στο Μεσολόγγι και τη Λαμία στους 25 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο προβλέπεται λιακάδα. Στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς, ενώ στην Τρίπολη νωρίς το πρωί θα έχει λίγη ψύχρα. Βορειοδυτική άνοιγμα μέχρι 6 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο και αίθριος ουρανός σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Στην Άξο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ρόδο τους 22 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.